Ενώ εσύ με φώναζες, μου μάθαινες να σε φοβάμαι. Ενώ εσύ μου φώναζες, τραυμάτιζες την αυτοπεποίθησή μου. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν είχα αξιοπρέπεια επειδή ήμουν μικρός ή μικρή. Ενώ εσύ μου φάναζες, μου μάθαινες να μην τολμάω, να μην δοκιμάζω, να μην προσπαθώ να ανακαλύπτω, να μην παίρνω πρωτοβουλίες για να μην θυμώνεις. Ενώ εσύ μου φώναζες, με έκανες να νιώθω ασήμαντος και αδύναμος. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου έδειχνες ότι δεν μπορούσα να σε εμπιστεύομαι. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι δεν μπορούσα να σου μιλήσω αν είχα κάποιο πρόβλημα ή κάποιος μου έκανε κακό, γιατί φοβόμουν πως θα αντιδρούσες. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε δικαίωμα να του φερόμαστε άσχημα. Ενώ εσύ μου φώναζες, η φωνή σου δεν με άφηνε να σκεφτώ τα λόγια σου. Ενώ εσύ μου φώναζες, ίδρωνα, η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά, το στομάχι και τα αυτιά μου πονούσαν. Ενώ εσύ μου φώναζες, θυμώνα που δεν μου μοιαζόσουν για αυτά που ήθελα να σου πω. Ενώ εσύ μου φώναζες, αναρωτιόμουν πού πήγε ο μπαμπάς μου. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες να φωνάζω κι εγώ. Ενώ εσύ μου φώναζες, ήμουν μόνος μου. Ενώ εσύ μου φώναζες, σκεπτόμουν ότι δεν μ' αγαπάς πια. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες ότι επιτρέπεται να φέρομαι άσχημα σε κάποιον πιο αδύναμο από μένα. Ενώ εσύ μου φώναζες, μου μάθαινες πώς να φερθώ στα παιδιά μου όταν μεγαλώσω. Ενώ εσύ μου φώναζες, δεν φανταζόσουν τον αγώνα που πρέπει να δώσω τώρα που μεγάλωσα, για να μην γίνω σαν και εσένα. Αυτά είναι λόγια που πονάνε. Και όλοι ως γονείς έχουμε συμπεριφερθεί με κάποιο τρόπο και μετά αναρωτιόμαστε. Τι συνέβη, ποιος φταίει, και ψάχνουμε να βρούμε αν φταίει ο φίλος, αν φταίει ο δάσκαλος, αν φταίει κάποιος άλλος, αν φταίει κάποιος. Γιατί δεν θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό είναι το δικό μας αποτέλεσμα. Γιατί δεν δώσαμε αγάπη στις δύσκολες στιγμές μας. Είναι και το μόνο, αν θέλετε. Το μόνο στοιχείο που με βεβαιότητα θα μας βοηθήσει να μεγαλώσουμε ένα παιδί, θα έχει λιγότερα προβλήματα από αυτά που ζήσαμε εμείς μεγαλώνοντας. Αυτό είναι ένα βήμα που θέλω να το θυμάστε. Είναι κάποια λόγια που χτυπάνε την καρδιά και μας πληγώνουν, αλλά είναι αλήθεια. Η κυρία Αντωνοπούλου συνηθίζει στις εμφανίσεις της να δημιουργεί κάτι καινούργιο, μια έκπληξη. Θυμάμαι σαν χτες, όταν το χτεσινό, θα έλεγα, 1998, στο Πανεπιστήμιο, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, όπου μας έκανε μάθημα, περιμέναμε, ακούγαμε το όνομά της και περιμέναμε μέσα στην αίθουσα γύρω 40 δάσκαλοι και δασκάλες να μπει η κυρία Αντωνοπούλου να μας κάνει το μάθημα της κοινωνιολογίας. Όπως ήταν λοιπόν κλειστή η πόρτα, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένα κεφάλι μόνο μέσα και λέει,
Τι έγινε, τι κάνετε, μάγκες, είστε έτοιμοι εδώ για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα? Και όλοι γελάσαμε και φυσικά έτσι ξεκίνησε. Αυτή ήταν η πρώτη εμπειρία μας από την κυρία Αντωνοπούλου, η οποία μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε όμως με τα τυπικά. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Συντονιστή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Νίκο Αμανατίδη, κυρία Συντονίστρια Εφηγότη, κύριοι Διευθυντές των Σχολείων, κύριε Δικιάρχη του Πρώτου Λυκείου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί συμπολίτες μας έχασαν τις δουλειές τους, μειώθηκαν οι μισθοί και συντάξεις τους, έχασαν σπίτια, περιουσιακά στοιχεία, έπεσε το βιωτικό επίπεδο και ξύπνησαν ξαφνικά σε μια πρωτόγνωρη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Είναι σημαντικό λοιπόν να αντιληφθούμε και να ορίσουμε τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επηρεάζει αυτή η οικονομική κρίση εμάς τους ίδιους, σαν γονείς και εκπαιδευτικούς, και κατ' επέκταση τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτή η καινούργια πραγματικότητα στον ψυχισμό των παιδιών μας και των μαθητών μας. Τα βασικά χαρακτηριστικά: ανασφάλεια, αίσθημα ευαλωτότητας, έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς, φοβία και κακυποψία στην καθημερινότητα. Ο πιο συνηθισμένος μηχανισμός άμυνας, η κατάθλιψη, η οποία στα άτομα που έχουν επιρρέπεια σε αυτήν, ιδιαίτερα οι άντρες, γίνεται ακόμη πιο σοβαρή. Έρευνες έχουν δείξει ότι η οικογένεια είναι αυτή που πλήττεται άμεσα. Δυστυχώς, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς πολύ σπάνια ζητούν βοήθεια για το πώς θα διαχειριστούν οι ίδιοι τα προβλήματά τους και τι χρειάζεται να προσέξουν στην επικοινωνία τους με τα παιδιά. Όσο αυξάνονται τα προβλήματα, τόσο επιδεινώνεται ο ψυχισμός των γονιών και κατ' επέκταση η συμπεριφορά τους. Οι γονείς που διαχειρίζονται το άγχος και τα προβλήματα με υγιείς τρόπους γίνονται μοντέλα προς μίμηση για τα παιδιά. Κρατούν την οικογένεια σε ισορροπία τόσο σε ψυχοσυναισθηματικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. Η αλληλεγγύη και η αλληλοϋποστήριξη είναι η καλύτερη συνταγή επιβίωσης σε αυτές τις καταστάσεις. Δεν κρύβομαι, δεν τα κρατάω στο σπίτι μου ή στον εαυτό μου, δεν υποκρίνομαι ότι όλα είναι καλά. Ζητώ βοήθεια και συζητώ τα προβλήματά μου. Περνάμε μια κρίση, έναν ύπουλο εχθρό παθητικό-επιθετικής φύσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να οργανωθούμε με ένα τέτοιο τρόπο που να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας και να στηρίξουμε εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας, όπως και των παιδιών μας. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε εμείς τα τρία δημοτικά σχολεία, το 7ο, το 1ο και το 5ο, οι συνάδελφοι που υπηρετούν εκεί, να καλέσουμε σήμερα κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας δώσει απαντήσεις πάνω σε αυτά. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι οι ψυχοσωματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην οικογένεια, στις σχέσεις και στο δικαίωμα να ονειρευόμαστε. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι μας κάποια στιγμή αντιληφθήκαμε ότι υπό το βάρος αυτής της οικονομικής κρίσης δεν μπορούσαμε πλέον να ονειρευόμαστε ούτε για μας ούτε για τα παιδιά μας. Η κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικαστηριακή ψυχολόγος. Έχει λαμπρές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με μεταπτυχιακά στην ψυχολογία και κοινωνιολογία, στη γνωστική ψυχολογία, με δύο διδακτορικά στην ψυχοκοινωνιολογία της εκπαίδευσης και στην ψυχολογία της προσωπικότητας. Ήταν αρκετά χρόνια καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο στην Αμερική και από τότε που επέστρεψε στην Ελλάδα καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, από όπου πήρε τη σύνταξή της και τώρα ασχολείται με αυτόν τον, δεν ξέρω αν είναι νέος τομέας, ο δικαστηριακός ή η δικαστηριακή ψυχολόγος, είναι πάντως κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Στη σημερινή λοιπόν εκδήλωση, πέραν από την βασική εισήγηση, η οποία θα είναι, όπως είπαμε, για τις ψυχοσωματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, θα δοθεί ο λόγος σε εσάς και θα μπορείτε να κάνετε την παρέμβασή σας και το ερώτημά σας είτε σε αυτά που θα ακούσετε, αλλά ακόμα και σε μια άλλη μεγάλη γκάμα θεμάτων τα οποία ασχολήθηκε όλα τα χρόνια
η κυρία Αντωνοπούλου, όπως είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η κακοποίηση, η παραμέληση των παιδιών, η ενδοοικογενειακή βία, με τη τραυματική διαταραχή του στρες, η περίφημη ΔΕΠΗ, η άσπαση ρηματικής προσοχής υπερκινητικότητα, παιδική κακοποίηση και όλα τα ζητήματα στα οποία θα έχετε εσείς μια κάποια απορία και θα θέλατε να αναλυθούν. Η κυρία Αντωνοπούλου έχει και μεγάλο συγγραφικό έργο. Η βιβλία της είναι «Τα στοιχεία κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος και παραβατικότητα», «Κοινωνική ρόλη των δύο φύλων», «Θέματα κοινωνικής ψυχολογίας», «Στοιχεία δικαστηριακής ψυχολογίας», «Γυναίκα, μητέρα», «Ανθρώπινη σεξουαλικότητα», «Άλεξ, η ιστορία μιας εξαφάνισης», «Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα». Διαχειρίστηκε ως δικαστηριακή ψυχολόγος θέματα που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, όπως την περίφημη περίπτωση Άλεξ Μιχισβίλη στη Βέρεια, την περίπτωση της δολοφονίας του Νίκου Σεργιανόπουλου, την υπόθεση Μαθαίου Μονσελά, της Γεωργίας Παπαδάτου, του Ιωσή Βαγιονή. Και πρόσφατα αυτή την λυπηρή, αυτή την ικτρή υπόθεση της το Παλούδι, της κοπέλας, της φοιτήτριας, η οποία είχε στη Ρόδο αυτό το τραγικό τέλος. Αυτά από μένα, ο λόγος στην κυρία Αντωνοπούλου. Ψάχνω να την βρω αυτή. Πραγματικά έχω κάνει τόσο πολλά και είμαι ακόμα τόσο μένα. Δεν πειράζει. Μου έκανε ένα κουφίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Είμαι πολύ συγκινημένη. Η σχέση μαθητή και δάσκαλο είναι μια συναισθηματική ερωτική σχέση. Και είμαι πολύ συγκινημένη που με κάλεσε ο Γρηγόρης. Εγώ πάντα έχω μία τέτοια σχέση με τους μαθητές μου. Νιώθω τόσο όμορφα, γιατί ξέρω ότι όταν καταγράφουν κάποια πράγματα που αμφίδρομα επικοινωνούμε, ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν τη δύναμη και την ενθάρρυνση στα παιδιά, έτσι ώστε να βρουν το δρόμο τους και να νιώσουν καλά και δημιουργικά με την ύπαρξή τους. Όπως εδώ ο διευθυντής του 7ου σχολείου, ο κύριος Γιωβανόπουλος, μου έχει δώσει και να πω ευχαριστώ και στη διευθύντρια του 1ου δημοτικού σχολείου, κυρία Κυριακή Μουσαφίδη, ποια είναι. Ανεμιλσίσκος. Και στο διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου, κύριο Διονύση Τσιτσιόπλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά με ενθουσιάζεται, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Κάνετε πολύ ωραία έργα, από ό,τι μου είπε ο Γρηγόρης. Προσπαθούμε, το σημαντικότερο είναι η συνεργασία και οι τρεις διευθυντές που αναφέρατε, επειδή είμαι καινούριος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παλιός βέβαια στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι από τους καλύτερους. Γεια σας, Διονύση Πονάκη, μέσα στο έντερνετ. Συγχαρητήρια στους διευθυντές μας. Θα κάνετε ένα χαιρετισμό, θα με τιμήσετε ιδιαίτερα. Και θέλω να πω ότι σε μια πόλη που ο κεντρικός δρόμος είναι γεμάτο μανόλιες, δείχνει ότι είναι μια περιοχή που έχει αγάπη, που αντίζει και που δημιουργεί και μυρίζει όμορφα. Κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Κυρία Αντωνοπούλου, πραγματικά τώρα μου δώσατε την ευκαιρία, ήθελα να εξάρω μεγάλη τιμή για όλη την περιοχή, δεν είναι? Για όλη την περιοχή, οι τρεις διευθυντές που αναφέρατε, συγχαρητήρια και για την επιλογή, παρακαλώ πολύ, είναι μετροπροσύνη, και για την επιλογή του θέματος, αλλά και φυσικά σας καλωσορίζω και εκ μέρους του Δημάρχου και όλης της Δημοτικής Αρχής, κυρία Αντωνοπούλου, όντως είναι πολύ σημαντικό, βαρύ το όνομά σας.
Και συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία για αυτό εδώ που πρόκειται να μας παρουσιάσετε. Δεν θέλει φυσικά και πολύ μυαλό, αλλά πραγματικά καταλαβαίνω πως έχει γίνει η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να γίνει για το θέμα που θα μας αναπτυχθεί σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μιλώ σαν κοινωνία Αλεξάνδρειας για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Νίκος Μαλατίδης, απλά να πω ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ξαφνιάστηκε γιατί μας ανοίξατε την καρδιά σας και είναι κάτι που πραγματικά επιθυμώ για όλους να το κάνουμε. Γιατί όταν ανοίγουμε και δίνουμε, θα ανοιχτεί και ο άλλος και θα μας δώσει και ο άλλος. Αυτό προσδοκώ από τους εξαίρετους συναδέλφους εδώ πέρα και αυτό προσδοκώ και από τα παιδιά. Είναι μια εποχή που αλλάζουν πολλά, ραγδαίες εξελίξεις. Αν δεν έχουμε διάλογο και δεν ανοίγουμε τον εσωτερικό μας εαυτό, δεν θα ανοιχτεί και ο άλλος, δεν θα προοδεύσουμε, δεν θα καλυτερεύσουμε ούτε στο κοινωνία ούτε στους άνθρωποι. Πιστεύω ότι εξαιρετική επιλογή, ήδη σας αγάπησα με το που σας είδα, με το πρώτο το ποίημα αυτό, το οποίο και εγώ σε δύσκολους καιρούς αρχίζω και γράφω, γιατί μου αρέσει, γιατί μου αρέσει, δίνω κάτι τον εαυτό μου και το παίρνουν και οι άλλοι. Και το ότι εξαιρετικές προσπάθειες μακάρι να γίνονται. Με διάλογο πάντα, με καλή καρδιά και με χαμόγελο. Θα πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Είμαι απλά προσκεκλημένη, αλλά πραγματικά αυτό που μπορώ να αποτυπώσω ως συνέχεια αυτό που είπε ο κύριος Αμαρτίδης είναι ότι μίλησε η κυρία Τονοπούλου μέσα στην καρδιά μας και νομίζω μας κέρδισε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους τρεις διευθυντές. Να είστε καλά και νομίζω ότι μπορείτε να συνεχίσετε με τέτοιες προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι χιλιάδες συμπολίτες μας έχασαν τις δουλειές τους. Νιώθηκαν οι μισθοί, συντάξεις, έχασαν τα σπίτια τους, τα αυτοκίνητά τους, έχασαν τις οικονομίες τους, έπεσε το πρωτοβουλίο σε επίπεδο και ξύπνησαν ξαφνικά σε μια πρωτόγνωρη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα. Πώς προσαρμόζεται κάποιος όταν παθαίνει αυτό που λέμε στην ψυχολογία, το σοκ. Το σοκ του μέλλοντος, όπως έλεγε ένα βιβλίο. Μετατραυματικό στρες λέγεται, μετατραυματικό στρες, μετατραυματικό σοκ. Τι συμβαίνει? Αλλάζει ο τρόπος που ερμηνεύαμε την καθημερινότητά μας. Ξαφνικά, πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Όμως, δεν μπορούμε πάντα, γιατί όταν παθαίνει ο άνθρωπος το σοκ, και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει αυτό, δημιουργούνται πράγματα στον εγκέφαλο, τα οποία, δηλαδή οι ορμόνες, είναι εδώ δύο αντιβαστές που υπάρχουν, δεν ακούτε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Μάλιστα, τώρα μ' ακούτε. Ωραία. Λέω ότι το να βιώνεις μετατραυματικό στρες και θα το εξηγήσω αργότερα τι σημαίνει και θα το δούμε, θα δούμε πώς είναι ο εγκέφαλος. Έχουμε μία αμφίσα να δείξουμε τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παθαίνει σοκ. Τι συμβαίνει, πώς λειτουργεί. Έχει την ίδια συμπεριφορά. Μπορούμε να την κατανοήσουμε. Δεν μπορούμε, γιατί συμβαίνουν πράγματα που ο ίδιος ο άνθρωπος όταν παθαίνει το σοκ δεν μπορεί να ερμηνεύσει. Και είναι σαν να χάνει τον έλεγχο. Το ξέρω τι θα γίνει. Αυτή ήταν η πόλεμο από την Αμερική. Καταλαβαίνετε, θα πάρουν θείο ότι είναι δυνατόν να μην μιλά στο παιδί σου. Δεν πειράζει. Α περιμένουν κι αυτοί. Έτσι. Έχω κάτι πιο σοβαρό τώρα. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε πιο κάτω τι είναι το μετατραυματικό στρες. Πώς είπαμε και πριν, ξυπνούν μια μέρα και βλέπουν ότι έχει αλλάξει η πραγματικότητά του.
Έχουμε άλλη αντίληψη των προσώπων και των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Αλλάζουν οι συμπεριφορές μας. Αλλάζουν τα συναισθήματά μας. Έρευνες και μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε οικονομική και κοινωνική στάθμη κι αν ανήκουν, αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο όταν αντιμετωπίζουν απρόσμενες οικονομικές δυσχέρειες. Αυτό που έχουν δείξει περισσότερες έρευνες είναι ότι το χειρότερο που συμβαίνει και η οικογένεια είναι αυτή που πλήττεται το περισσότερο από μια οικονομική κρίση. Και επομένως η κοινωνία μας έζησε τα τελευταία 10 χρόνια και συνεχίζει, δεν έχει τελειώσει ακόμα, να βιώνει αυτή την συναισθηματική μετάλλαξη για να μπορέσει να σταθεί όρθια. Βέβαια, μέσα στην οικογένεια οξύνονται τα προβλήματα, επιδεινώνεται ο ψυχισμός των ανθρώπων μέσα στην οικογένεια, οι γονείς, τα παιδιά, αλλάζουν οι συμπεριφορές τους. Οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν το δικό τους άγχος, αλλά και των ανθρώπων, των παιδιών τους, των αγαπημένων προσώπων που είναι μέσα στην οικογένεια. Αλλά πώς, από πού να αντιλήσουν και τις γνώσεις και τη δύναμη για να μπορέσουν να κρατήσουν κάποιες ισορροπίες. Γιατί ξαφνικά βλέπουν ότι αυτό που ήταν, αν όχι ελεγχόμενο, αλλά λειτουργούσε και προχωρούσε και δημιουργούσε και ονειρευόταν, ξαφνικά αρχίζει να σπάει, να διασπάται. Ο καθένας το ένστικτο αυτοσυντήρησης να λειτουργεί διαφορετικά στο κάθε άτομο μέσα στην οικογένεια και να προσπαθείς, ποιους τρόπους μας έρευνε κάποιος, πώς αντιμετωπίζουμε καταστάσεις τέτοιες καταστροφικές από τη μια στιγμή στην άλλη. Τη στιγμή που εμείς κάναμε όνειρα, τη στιγμή που νιώθαμε ότι τα καταφέραμε, τη στιγμή που δρομολογούσαμε και ονειρευόμαστε το τέλος της διαδικασίας των παιδιών μας πετυχημένα, που τα είχαμε βοηθήσει, θυσιάζοντες πολλές από τις δικές μας, αν θέλετε, δυνατότητες να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ζούσαμε μια καλύτερη ζωή ονειρευόμενοι να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Και ξαφνικά το όνειρό μας γίνεται αφιάλτης. Αυτό γίνεται. Πώς σώζεται αυτός ο άνθρωπος, πώς προστατεύεται, πώς θα τον βοηθήσουμε, τι του συμβαίνει. Η οικονομική κρίση λοιπόν που είχε χτυπήσει τη χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια και συνεχίζει το όπως είπαμε, δεν έχει αφήσει κανέναν τομέα της ζωής μας ανεπηρέαστο, γιατί όλα τα πράγματα λειτουργούν αλυσίδωτα. Είναι πολύ διάστατη και πολύ σήμαντη για τον ψυχισμό μας. Δεν μπορείς να πεις είναι ένα πράγμα, είναι η καταστροφή. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις την καταστροφή, από πού να αρχίσεις. Έχουμε το δικαίωμα, το ερώτημα είναι, επειδή έγινε αυτή η οικονομική κρίση, να στερήσουμε το δικαίωμα της ελπίδας. Έχεις τη δύναμη, έχει ο άνθρωπος τις δυνατότητες όταν έχει χτυπήσει πάτο, όπως λέμε, να βρει τη δύναμη, να σηκωθεί όρθιος.
και όχι μόνο να βοηθήσει τον εαυτό του, αλλά να προσφέρει και σε αυτούς που αγαπά, σε αυτούς που είχαν τα όνειρα και που κόβονται ακαριέρα. Το ξέρετε εσείς. Το παιδί έδινε πανελλήνιες, αλλά δεν μπορεί να πάει στην επιλογή του. Γιατί δεν μπορούμε να πληρώνουμε αν πετύχει σε κάποια πανεπιστήμιο εκτός Αθηνών, ας πούμε, να πάει στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα. Θα πάρεις τη δεύτερη επιλογή. Δεν θα πας. Αυτό συνέβη σε πολλές οικογένειες, σε πολλά παιδιά. Πώς ενδυναμώνεις ψυχικά και συναισθηματικά, τι θα πεις αυτό το παιδί? Η πρόληψη, η πρόβλεψη, δεν έκανες τίποτα για μένα, θα σου πει το παιδί, γιατί να διακόψω εγώ? Δεν μπορεί να καταλάβει το δεν μπορούμε, το δεν αντέχουμε. Και συνεχίζει. Η οικονομική κρίση δεν έχει αφήσει καμιά οικογένεια, όπως είπα, αν υπερβάζει. Τα αποτελέσματα είναι όλο και περισσότερο ορατά. Οι ρόλοι στο ζευγάρι έχουν αλλάξει. Είναι ακόμα και άνηση, καθώς σε αρκετές οικογένειες η ανεργία έχει χτυπήσει την πόρτα με τον ένα γονιό άνεργο, αν όχι και τους δύο, και τον άλλο να αναλαμβάνει όλο το βάρος για τη φροντίδα της οικογένειας. Άλλαξαν οι ρόλοι. Άλλαξαν οι ρόλοι, μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτά. Άλλαξε ο τρόπος που θαυμάζαμε τους ανθρώπους, τον άνθρωπό μας, το σύζυγο, τον πατέρα, τον παππού. Ξαφνικά ευνοχήσαμε τα στερεότυπα. Τα ευνοχήσαμε. Για σκεφτείτε το αυτό. Τις αντιλήψεις των παιδιών μέσα στην οικογένεια που ο πατέρας πρέπει να καθίσει γιατί είναι άνεργος και η μητέρα να βγει να δουλέψει. Μέσα σε λίγα χρόνια οι αντιλήψεις των προτύπων στα παιδιά πώς θα τις αλλάξουν? Πώς θα ενισχύσουμε το σεβασμό με τους ρόλους όπως τους ξέραμε μέχρι χτες? Πώς διαμορφώνεις αυτή την αντίληψη στα παιδιά, έτσι ώστε να διατηρήσουν την αγάπη τους και το σεβασμό στους γονείς και στους ρόλους τους? Είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η οικονομική κρίση δεν μας στέρισε μόνο, αν θέλεις, κάποιες δυνατότητες να ταξιδέψουμε, να χαρούμε, να γνωρίσουμε, να κάνουμε ταξίδια, να αγοράσουμε καινούργια αυτοκίνητα, να φτιάξουμε το σπίτι. Μας στέρισε συναισθήματα, μας στέρισε βιώματα, μας στέρισε αντιλήψεις. Αλλοτρίωση, ψυχική και σωματική. Μεταμόρφωση. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή, όπως οι πρώιμοι άνθρωποι, πρωτόγονη κοινωνία. Έπρεπε να ξαναμάθουμε πώς λειτουργούμε σαν οικογένεια, να κρατήσουμε τους δεσμούς και τους θεσμούς της οικογένειας. Αλλά πώς, με ποια δύναμη, με ποια συναισθήματα, με ποια αντοχή. Φόβος παντού. Ο φόβος. Ποιος ήταν ο φόβος που μας κυλίευσε? Τι φοβόμαστε? Μπορούσαμε να το προσδιορίσουμε. Ποιος ήταν ο φόβος που βιώναμε? Ήταν ο φόβος της αποτυχίας? Ήταν ο φόβος ότι δεν θα ολοκληρώσουμε τα όνειρά μας? Ήταν ο φόβος του θανάτου, της αρρώστιας, του θανάτου? Όλα αυτά
πώς τα βίωνε σε καθημερινή βάση. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Είδατε εδώ τους ανθρώπους που υπάρχει ένας ιός. Είναι όλοι με μάσκα. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα. Έτσι ήταν και η ψυχή του κάθε Έλληνα. Δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις. Αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό. Ποτέ δεν φοβήθηκε, που πετώνται να μισήλισε, που πάντα τα είχε καλά με το Θεό, λέμε. Τι βιώνουν οι άνθρωποι, τι βιώνουν. Συναισθήματα θυμού και απελπισίας. Για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο πατέρας πάβει πια να είναι ο επιτυχημένος επαγγελματίας, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που έκανε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν καταξιωμένος στην κοινωνία. Και ξαφνικά νιώθει ότι αγνοείται. Τέτοιο ρόλο η εργασία στη ζωή μας, στην προσωπικότητά μας. Δηλαδή, επειδή έχω χάσει την εργασία μου, έχω χάσει όλες εκείνες τις αξίες και τις ηθικές προδιαγραφές που είχα σαν άνθρωπος πριν ως εργαζόμενος. Γιατί αισθανθήκαμε έτσι. Το γεγονός ότι δεν είχαμε χρήματα μας άλλαξε. Την ψυχοσύνθεσή μας πάψαμε να είμαστε. Οι άνθρωποι καταξιωμένοι, αυτοί που η τοπική κοινωνία, η όποια κοινωνία, χαιρότανε που μας έβλεπε, μας πίστευε, μας αποδεχόταν. Τι έγινε ξαφνικά. Γιατί αναλάβαμε εμείς την ευθύνη μιας κοινωνίας που δεν μπόρεσε να στηρίξει τον πολιτισμό της, τον άνθρωπό της, αυτόν τον άνθρωπο που την έχει βάλει στην εξουσία. Γιατί αναλάβουμε εμείς την ευθύνη να απολογούμε που χάσαμε το όνειρο. Όμως δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Γιατί έγινε αυτό που λέμε στην ψυχολογία, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία, δηλαδή νομίσαμε ότι φταίμε εμείς για κάτι. Και όταν ο άνθρωπος απειρεί την ευθύνη στον εαυτό του, ακινητοποιείται ψυχολογικά για να δράσει, για να αντιδράσει. Αναλάβαμε εμείς την ευθύνη των άλλων. Πολύ κακό πράγμα είναι αυτό, λέει η ψυχολογία. Θα αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου, όχι τις ευθύνες των άλλων. Γιατί μόνο έτσι μπορεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης να σε στηρίξει, να μπορέσεις να επιβιώσεις, να μπορέσεις να σηκωθείς όρθιος. Η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίμηση, όλα αυτά, δεν τα χάσαμε γιατί χάσαμε τα λεφτά μας. Παραδοθήκαμε γιατί είχαμε βάλει όλη αυτή την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση στην οικονομική μας διάσταση και στην οικονομική μας, αν θέλετε, κατάσταση.